Κεφάλαιο Περικλής. Ο Ιδίποδας, πεζόμενος στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου, είναι πολύ σωστό όταν λένε ότι συνδέθηκε με την άνοδο στην εξουσία του Περικλή. Δηλαδή, ο Ιδίπους τύραννος εκπροσωπεί την καινούργια πολιτική αντίληψη που επέρχεται στην Αθήνα με την έλευση του Περικλή. Πίσω δηλαδή από αυτό το πρόσωπο κρύβεται ουσιαστικά αυτό που χαρακτήριζε αρνητικά ή θετικά, δεν έχει σημασία, ως ηγέτη τον Περικλή. Ο Περικλής την είδε την παράσταση. Αυτό είναι μια δημοκρατική πράξη. Όταν παίχτηκαν οι νεφέλες του Αριστοφάνη και ακούστηκε στην αρχή ότι το έργο σατιρίζει έναν σοφιστή απατεώνα, ο κόσμος στο ακροατήριο αναρωτιόταν με ποιον τα έχει βάλει ο Αριστοφάνης αυτή τη φορά. Κάποια στιγμή στην παράσταση, όταν βγήκε το προσωπείο του ήρωα, οι μισοί Αθηναίοι που ήταν στη μεριά της σκιάς δεν ξεχώριζαν ποιος είναι. Και σηκώθηκε από τις πρώτες σειρές ο Σωκράτης και είπε «Εγώ». Αυτή η πράξη του Αριστοφάνη έστειλε τον Σωκράτη στο Κόνιο. Υπάρχει αυτό στην απολογία του Σωκράτη, του Πλάτωνα. Το λέει ο ίδιος ο Σωκράτης στην απολογία του, ότι «μες στο μυαλό σας Αθηναίοι είχατε την παράσταση των νεφελών και με στείλατε στο Κόνιο». Όμως ο Σωκράτης ήταν εκεί, παρόν, είπε «εμένα σατιρίζει». Το χάρηκε εκείνη τη στιγμή από ό,τι φαίνεται και το πλήρωσε. Δεν ήταν χωρίς ελαττώματα η δημοκρατία και δεν είναι. Θεωρείται απλώς το λιγότερο βλαπτικό από τα υπόλοιπα πολιτικά συστήματα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα έργο, τον Ιδίποδα, που βγήκε στην καρδιά του κλασικού αιώνα. Έχει έναν ήρωα ο οποίος από την εποχή του κιόλας συνδέθηκε με τον χαρακτήρα του Περικλή, με τις καινοτομίες του Περικλή, με τις τόλμες, αλλά και με την αλαζονία της εξουσίας του Περικλή, διότι δεν έπαψε να είναι ένας αλαζόνας ηγέτης και επ' αυτού έχουμε το τεκμήριο του Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης ουσιαστικά σε αυτόν αποδίδει το λάθος του Πελοποννησιακού πολέμου, λόγω δηλαδή των μεγαρικών γεγονότων. Αν δεν έχουμε ως βάση την ιστορία, αυτά τα κείμενα δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Μπορεί να είναι πολύ σπουδαίη η ρόλη, πολύ σπουδαία η ποίηση, αλλά για να καταλάβουμε την ουσία τους ως έργα μεγάλης παιδείας και πολιτισμού, πρέπει να ξέρουμε και το λεγόμενο ιστορικό background. Τι ήταν το μεγαρικό? Κάποια στιγμή ο Περικλής, μέσα στην αλαζονία της εξουσίας, έκανε εμπορικό αποκλεισμό των Μεγάρων. Τα Μέγαρα ήταν φιλολακωνική πόλη. Για να κάνουμε μία αναλογία με το σήμερα, για την Αθήνα ήταν ό,τι η Κούβα για την Αμερική. Όλοι θυμάστε τον αποκλεισμό που έκανε ο Κένεντι. Ακριβώς το ίδιο συνέβη. Έκλεισαν την είσοδο των Μεγάρων και δεν έμπαιναν μέσα τα πλοία και τα τρόφιμα, και τότε οι Μεγαρίτες ζήτησαν την συμβολή των Σπαρτιατών, που ήταν σύμμαχοί τους. Δεν ήταν οι Σπαρτιάτες τόσο πρόθυμοι για πόλεμο. Εκείνοι που ήταν έξω φρενών με τους Αθηναίους εμπορικά ήταν οι Κορίνθιοι. Οι Κορίνθιοι είχαν το ίδιο εξαγωγικό προϊόν με την Αττική, τα Αγγεία. Τα κορινθιακά αγγεία ήταν λαϊκότερα, τα αθηναϊκά πιο καλλιτεχνικά. Γινόταν ανταγωνισμός, ποιος θα πουλήσει τα προϊόντα του. Τον πόλεμο αυτό ο αλαζόνας Περικλής τον πλήρωσε οικονομικά. Όταν βλέπουν οι Αθηναίοι τον Ιδίποδα, έχουν οικονομικό πρόβλημα, έχουν ακριβήνει τα προϊόντα τους στην αγορά. Πουλάνε αγγεία.
βρίσκονται Αττικά αγγεία και μέσα στις πυραμίδες. Αυτά ακρίβηναν στην αγορά, γιατί ακρίβηναν οι πρώτες ύλες. Η κύρια ύλη των αγγείων ήταν το αργυλικό χώμα, το οποίο υπήρχε κοντά στα μέγαρα. Αποκλείστηκε η πρώτη του ύλη. Ακρίβηνε. Έπρεπε να τη βρουν από αλλού. Οι Σπαρτιάτες απέκλεισαν την Αθήνα. Από εκεί ξεκινά και το έργο, από τον λοιμό, ο οποίος συνέβη μετά τον αποκλεισμό. Κεφάλαιο Αρχαίο Θέατρο. Οι Σπαρτιάτες λιμένονταν όλη την περιοχή απ' έξω από την Αθήνα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί μπήκαν εντός της πόλης. Αφόδευαν παντού τα άλογα τους, τα ζώα τους, μολύνθηκαν τα πηγάδια και ξεκίνησε η φασαρία. Η Αθήνα ήταν σε πολιορκία. Πώς να βγει λοιπόν ο αγγειοπλάστης να πάρει το χώμα? Αυξήθηκε η πρώτη ύλη, αυξήθηκε και το προϊόν, άρα ήταν δύσκολο στην αγορά. Φυσικά και οτιδήποτε άλλο δεν περνούσε ελεύθερα. Ήταν πόλεμος. Αυτή η πολεμική ατμόσφαιρα πέρασε στον Ιδίποδα. Χωρίς την πολεμική ατμόσφαιρα δεν θα καταλαβαίναμε την έναρξη. Το έργο ξεκινά με τον Ιδίποδα, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στην πόλη και ο οποίος έρχεται να μάθει γιατί έρχεται αυτός ο λαός διαμαρτυρόμενος και προσευχόμενος για το θαύμα. Το έργο ξεκινάει με επιχορήγημα. Τι σημαίνει επιχορήγημα? Κάποια στιγμή είχε δικαίωμα ο ποιητής, εφόσον μπορούσε να το υπερασπιστεί, να ζητήσει και δεύτερο χορό. Ο χορός ήταν δομικό στοιχείο της τραγωδίας. Δεν υπήρξε τραγωδία χωρίς χορό. Ο Ιδίποδας έχει χορό, όμως το έργο ξεκινάει με λαό. Αυτούς που έρχονται, παιδιά, γυναίκες, με τα χέρια τους να κρατούν κλόνους, να παρακαλούν γιατί έχει πέσει ο λοιμός. Αυτό είναι επιχορήγημα. Δηλαδή, δόθηκε έκτακτη επιχορήγηση για να μπορέσουν να θρέψουν αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν τον λαό, για τις πρόβες κτλ. Είχαν τεράστια έξοδα αυτά. Αυτοί βγαίνουν στην αρχή του έργου και δεν ξαναεμφανίζονται. Έχουν επικεφαλή τους έναν ιερέα, ο οποίος έρχεται να παρακαλέσει τον Ιδίποδα να πάρει μέτρα, γιατί πεθαίνουν παιδιά, πεθαίνουν όλα τα ζώα που είναι σε εγκυμοσύνη, παθαίνουν αποβολές. Έτσι περιγράφεται η αρρώστια. Έχει πέσει μια κατάρα στην πόλη. Αυτό δεν είναι καινούριο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε τα μοτίβα του αρχαίου δράματος, πώς επαναλαμβάνονται και πώς τα χρησιμοποιούν οι ποιητές με το δικό τους κύρος και με τη δική τους κάθε φορά επεξεργασία. Όπως ξέρουμε, από λοιμό ξεκινάει η Ιλιάδα. Έχει πέσει λοιμός, γιατί ο Αγαμέμνονας κοιμάται με την κόρη του ιερέα, τη Χρυσίδα, που είναι ιέρια, τη βιάζει. Και ο Απόλλωνας, που είναι ιερέας του ναού, γεμίζει την πόλη με πτώματα. Είναι τέτοια η περιγραφή της Ιλιάδας που υπάρχει ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά μοτίβα στην παγκόσμια λογοτεχνία. Είναι τέτοιο το θανατικό που έχει πέσει στην Τρία που δεν προλάβαιναν να κάψουν τους νεκρούς. Τους σωρεύουν και τους καίνε και γεμίζει, λέει ο κάμπος, με συχνές φωτιές. Είναι τέτοιο το μπούκωμα του θανάτου ώστε επαναστατεί το ποτάμι. Υπάρχει ένα ποτάμι που περνά μέσα από την Τρία. Είναι τέτοια η αγανάκτηση του ποταμιού που γέμισε πτώματα, ώστε κάποια στιγμή θυμώνει, λέει, το ποτάμι και αρχίζει να πετάει τα πτώματα από μέσα του στον κάμπο για να λυτρωθεί. Καταπληκτική εικόνα. Αυτά τα πράγματα ακούμε και στον Ιδίποδα. Επειδή ήταν ένα λαϊκό θέατρο η τραγωδία, δεν ήταν θέατρο διανοούμενων. Μην κοιτάμε που σήμερα λέμε «Πω πω, μεγάλα έργα, δεν έχω την εκπαίδευση να τα δω και πρέπει να τα διδαχθώ στο σχολείο».
Αυτό ήταν το λαϊκό θέατρο. Οι αρχαίοι Αθηναίοι πήγαιναν και έβλεπαν αυτό το θέατρο και δεν ήξεραν να διαβάζουν. Πολύ λίγοι ξέρανε να διαβάζουν. Πολύ λίγοι είχαν τη δυνατότητα να έχουν ένα χειρόγραφο. Ο αθηναϊκός πολιτισμός, η μεγάλη αυτή δημοκρατική περίοδος, ήταν προφορικός πολιτισμός. Οι ρήτορες και οι ιστορικοί δουλεύανε όταν διαβάζανε. Ο Ηρόδοτος διάβαζε την ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στον κόσμο. Η ποίηση, η λυρική, η χορή, όλα αυτά ήταν δημόσια πράγματα και ήταν μια προφορική παράδοση. Ήταν ένας ακουστικός πολιτισμός και αυτός δημιούργησε τα μεγάλα έργα. Για εκείνη την εποχή ήταν κατανοητά κείμενα. Σήμερα ζηλεύουμε γιατί δεν έχουμε την ίδια μέση εκπαίδευση που χρειαζόταν ο τότε Αθηναίος για να βλέπει ειδίποδα, να βλέπει ορέστια, να βλέπει μύδια. Όπως είπα πριν, ουδέποτε αυτήν την περίοδο του λοιμού δεν αναβλήθηκαν οι παραστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι πεζόντουσαν τα έργα, ότι ξόδευαν από το δημόσιο λεφτά σε μια εποχή κρίσης, πολέμου με νεκρούς κτλ. Είναι ότι άνοιγαν κατά παράδοση οι πύλες της Αθήνας και μπορούσε να μπει μέσα να παρακολουθήσει και Σπαρτιάτης. Αυτό το ξέρουμε εμέσως μάλιστα από τον Αριστοφάνη. Κάποια στιγμή όταν κάνει κριτική ο Αριστοφάνης στους ηγέτες της εποχής που έκαναν μήνυση, γιατί ήταν μέσα στον Πελοποννησιακό πόλεμο και είπαν «Είναι δυνατόν να βρίζεις τους ηγέτες μας την ώρα που έχουμε πόλεμο και όταν από κάτω, στο κοινό, βρίσκονται Σπαρτιάτες και μας ακούνε?» Η απάντηση του Αριστοφάνη ήταν «Μα αυτό είναι δημοκρατία». Είχε κατηγορηθεί επί προδοσία και απαλλάχθηκε από την κατηγορία.